Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας προλόγησα το θέμα στο οποίο θα πάμε τώρα και έχει να κάνει με την συντήρηση νεότερων μνημείων και έργων τέχνης. Θα πάμε να συνδεθούμε απευθείας και με τη σχετική υπηρεσία εδώ στο Ηράκλειο, εκεί που βρίσκεται η Εύη Χαρακιανάκη, η οποία έχει μαζί της και τον προϊστάμενο του τμήματος. Εύη Χαρακιανάκη, καλησπέρα. Είναι και ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος μαζί σου. Μας ακούει και εκείνος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Νικολέτα και Μπάμπη. Εμείς τώρα εδώ πέρα έχουμε βάλει γάντια, έχουμε ετοιμάσει τα νηστέρια και είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά μόλις κλείσουμε την σύνδεση. Λοιπόν, έχουμε έρθει λοιπόν στο εργαστήριο του Τμήματος Συντήρησης Νεότερων Μνημείων και Έργων Τέχνης. Μαζί μου είναι ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο προϊστάμενος του τμήματος, και θα μας βάλει στο κλίμα, στο επάγγελμα του συντηρητή. Να μας εξηγήσει δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό το επάγγελμα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε και πολύ που είστε μαζί μας. Ποια παραλαμβάνετε εδώ πέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ακριβώς αναλαμβάνετε εδώ πέρα και ποια είναι ακριβώς η δουλειά. Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε. Βρισκόμαστε στο Εργαστήριο Συντήρησης Νεότερων Μνημείων και Έργων Τέχνης της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης. Το εργαστήριο στεγάζεται επί της Ηρακλή 108, που είναι στο Tennis Club στον Άγιο Γιάννη τον Χωστό απέναντι. Είναι ένας μικρός θησαυρός ο οποίος ξαναπαίρνει ζωή εκεί στα χέρια σας, κύριε Λιόλιο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίγετε τις πόρτες για να δούμε εικόνες. Εμείς βλέπουμε και πλάνα και από προηγούμενο ρεπορτάζ για τη Γεωργία τη Μακάκη που είχε γίνει και για το δελτίο ειδήσεων. Θέλουμε λίγο να μας βάλετε στον κόσμο σας, λίγο να μας ξεναγήσετε στον κόσμο σας. Αρχικά, ξεκινώντας από το τι είναι εκείνο που γίνεται λοιπόν στις εγκαταστάσεις σας. Τι παίρνετε στα χέρια σας και ποιες είναι οι εργασίες οι οποίες κάνετε. Ναι, εδώ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης έρχονται έργα τέχνης, τα οποία είναι κινητά. Δραστηριοποιόμαστε και σε ακίνητα και σε μνημεία που in situ. Αλλά εδώ στο χώρο αυτό έρχονται έργα τέχνης, τα οποία είναι σε οριακή κατάσταση, σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης. Και εμείς με τις τεχνικές που ξέρουμε και με την επιστήμη που υπηρετούμε, προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε στον χρόνο για να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και στους νεότερους. Να αφήσουμε δηλαδή τους μάρτυρες αυτούς που να συνεχιστεί το έργο αυτό. Κύριε Λιόλιο, με ποιους τρόπους γίνεται αυτή η συντήρηση στα έργα και πώς η τεχνολογία είναι πολλές φορές σύμμαχος στο επάγγελμά σας. Ναι, οι τρόποι που επεμβαίνουμε στα έργα, καταρχάς είναι μια επιστήμη πλέον. Θέλει πολύ καλή γνώση φυσικής, χημίας και βέβαια ιστορίας τέχνης κτλ. Για να ξέρουμε την ιστορία του έργου και το τι πιάνουμε στα χέρια μας. Αυτό καθορίζει και τον τρόπο που θα επεμβούμε. Οι τρόποι που επεμβαίνουμε στα έργα τέχνης είναι ο μηχανικός τρόπος, ο μηχανικός καθαρισμός που γίνεται, αν δείτε και εδώ. Ναι, δείξτε μας. Μπατονέτες, με τη βοήθεια και των συναδέλφων, ναι, δείξτε μας. Ναι, εδώ έχω ένα έργο τέχνης, το οποίο είναι συντηρημένο. Σας το δείχνω για να κοινωνήσουμε στην εκπομπή πώς γίνεται. Υπάρχει ένα πολύ μικρό νηστέρι. Αυτό εδώ που βλέπετε, το πρόσωπο που βλέπετε μεγάλο στην οθόνη, είναι μόλις ένα εκατοστό. Βλέπετε τώρα, θα κινητοποιήσω λίγο το νηστέρι μου για να το δείτε. Το βλέπετε, φαίνεται το νηστέρι μου. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Πολύ μικρό. Και καθαρίζοντας με τον στέρι την επιφάνεια που είναι το βερνίκι πάνω, αποκαλύπτεται σιγά σιγά το χρώμα. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και πάρα πολύ εξοικείωση με το αντικείμενο για να φτάσουμε στο επίπεδο να μην καταστρέφουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι χημικός καθαρισμός, ο οποίος γίνεται με αυτές τις μπατονέτες και με διάφορα χημικά, και γνωρίζοντας ποιο υλικό είναι πάνω στο έργο τέχνης, επεμβαίνουμε με κάποιους διαλύτες οι οποίοι δεν επηρεάζουν ούτε το χρώμα ούτε το χρυσό, στα νεότερα ευρήματα ούτε το σμάλτο ή στο μέταλλο δεν επηρεάζουμε, δεν αλλοιώνουμε το χρυσό ή το ασίνι. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία. Και υπάρχει και η τεχνολογία πλέον του λέιζερ που έχει μπει αρκετά βαθιά στο επάγγελμα της συντήρησης, προϋποθέτει όμως κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για να επεμβούμε, δηλαδή πρέπει τα μήκη κύματος που χτυπάμε στο λέιζερ να είναι συγκεκριμένα, οι επιφάνειες να είναι πολύ ανώμαλες,
να μην είναι, για να μπορέσουμε να μην κάνουμε ζημιά. Mm-hmm. Γενικά το επάγγελμα του συντηρητή είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος, γι' αυτό και στην Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης ανοίξαμε εμείς τις πύλες του εργαστηρίου και στους πολίτες, όχι μόνο σε σχολεία, για να μάθει ο κόσμος τελικά τι είναι αυτό το μαγικό που γίνεται σε αυτά τα έργα τέχνης και ξαφνικά από ολόμαυρα εμφανίζεται μια εικόνα. Απαγορεύει να επεμβούμε και χρωματικά, εκτός από εξαιρετικές συνθήκες που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και με κανόνες, και δεν αλλοιώνουμε καθόλου το έργο. Υπήρξε να πούμε μεταφορικά έστω ότι δίνεται μία... Ναι, Νίκολα. Ναι, όχι, ολοκλήρωσε. Ναι, να απαντήσω. Ναι, βέβαια. Ήθελα να πω ότι μεταφορικά ο κύριος Λιόλιος και όλοι όσοι είναι συντηρητές έργων δίνουν κατά κάποιο τρόπο μία μάχη με το χρόνο. Μία μάχη με το χρόνο σε αυτό το έργο, το οποίο είναι πολλών δεκαετιών, αιώνων πριν, κατασκευασμένο, δημιουργημένο, να γίνει μία μάχη προκειμένου στο σήμερα να έχει την ίδια μορφή με αυτή που είχε πριν πολλά χρόνια. Θέλει πολύ μεράκι αυτή η δουλειά, σίγουρα. Ναι, έτσι είναι. Η μεγαλύτερη μάχη είναι με τους περιβαλλοντικούς παράμετρους που επηρεάζουν πάρα πολύ τα έργα τέχνης πλέον. Για να απαντήσω, Νικολέτα, στην ερώτησή σας, ναι, υπήρχε ενδιαφέρον. Ήρθαν αρκετοί πολίτες εδώ και είχαμε και 75 επισκέψεις από 75 παιδιά από ένα σχολείο, τα οποία έδειξαν τρομερό ενδιαφέρον και αυτό ζητούσαμε πριν με την Εύη, ότι δείξαν ενδιαφέρον γιατί μάλλον τα παιδιά σήμερα πρέπει να τους δίνεις μεγάλη προσοχή. Τι σας ρωτούσαν? Τους κάναμε και ένα μικρό δωράκι. Τι σας ρωτούσαν τα παιδιά, που επικεντρώθηκαν? Επικεντρώθηκαν πάρα πολύ στη μαγεία του επαγγέλματος. Και μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί περιμένουμε ερωτήσεις που θα είχαν σχέση με το διαδίκτυο και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται πλέον με αυτά τα μέσα. Εμείς τους κάναμε δώρο ένα αυθεντικό νόμισμα του 1926 από την προσωπική μου συλλογή. Το πήραν στα χέρια τους, το ψηλαφίσανε, μας ζητήσανε να επεμβούν πάνω στο αντικείμενο, τους δώσαμε μπατονέτες με κάποιους πολύ ελαφρούς διαλύσεις, νερό ας πούμε κτλ. Και προσπαθήσαν να κάνουν τη δουλειά μας και ενθουσιαστήκανε. Στο τέλος τους κεράσαμε και ένα χυμό, ένα σάντουιτς που ήταν προσφορά πολύ φιλική από τον επιούσιο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πρέπει να το πω γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Καλά το κάνετε, καλά το λέτε. Γιατί να σας πω κάτι, το θεωρώ σπουδαίο πράγμα για τα παιδιά, ειδικά, πόσο μάλλον για όλους μας, αλλά πόσο μάλλον για τα παιδιά, να ανοίγουν οι πόρτες τέτοιων χώρων που φαντάζουν κλειστές, δηλαδή δεν τις γνωρίζουμε το τι γίνεται, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Και ξαφνικά ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι με τη μαγεία ενός επαγγέλματος, που είναι μια επιστήμη, όπως είπατε κι εσείς, και πόσο μάλλον τα παιδιά, όταν συνειδητοποιούν ότι πιάνοντας στα χέρια τους κάτι το οποίο είναι αιώνων πριν, το συντηρούν με το σήμερα και με τις δυνατότητες που τους δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Αυτός ο συνδυασμός είναι μαγικός. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά ήταν η έκπληξη, η ευχάριστη έκπληξη για μας. Όμως θέλω υποχρεούμε να πω ότι τις πόρτες του άνοιξε και το Αρχαιολογικό Μουσείο 15 του μήνα με ένα πολύ ωραίο event για τα παιδιά και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου. Οι συνάδελφοι όλοι έχουμε αυτή την αγωνία να κοινωνήσουμε αυτό το επάγγελμα στις νεότερες γενιές. Και όχι για να βγάλουμε καινούργιους συντηρητές, αυτό το τετριμένο ότι έστω και ένα παιδί μου βγει συντηρητής, εγώ έχω κέρδος. Το κέρδος το δικό μας είναι επιτέλους να μάθουν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με την ιστορία τους. Έτσι. Και να την πιάσουν, να την ψηλαφίσουν την ιστορία. Και να έρθουν και σε επαφή με επαγγέλματα που ενδεχομένως δεν ξέρουν. Και διαφέρει πολύ από το να διαβάζεις αυτό σε ένα βιβλίο και διαφορετικό όταν έρθεις εσύ ο ίδιος εδώ πέρα και έρθεις σε επαφή με όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν εδώ και δεις από κοντά πώς γίνεται όλη αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Δηλαδή, εμείς με τον κύριο Λιόλιο πριν συνδεθούμε ζωντανά, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και αξίζει πολλά παιδιά και μαθητές να έρθουν εδώ πέρα και να το δουν και οι ίδιοι από κοντά. Υπάρχουν μυστικά, κύριε Λιόλιο, υπάρχουν μυστικά του συντηρητή αρχαιοτήτων. Και τα λέω μυστικά, δεν εννοώ προφανώς να μας μάθετε την επιστήμη που εσείς έχετε σπουδάσει για τόσα χρόνια. Εννοώ πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να μην φανταζόμαστε καν. Είτε έχει να κάνει ακόμη πολλές φορές και με το βάρος που φέρετε στους ώμους σας, παίρνοντας ένα έργο τέχνης στα χέρια σας.
Ναι, το μυστικό του συντηρητή, που δεν είναι μυστικό, ο κανόνας του συντηρητή, ναι. Καταρχάς πρέπει, είναι μια δουλειά που διέπεται από ταπεινότητα. Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με το αντικείμενο και τον εαυτό μας, να είμαστε πάρα πολύ ταπεινοί. Καλός συντηρητής θεωρείται ο συντηρητής που το χέρι του δεν φαίνεται πάνω στο έργο τέχνης. Και το πιο μεγάλο μυστικό είναι η αγάπη. Γιατί το επάγγελμα του συντηρητή είναι από την αρχαιότητα. Όταν ήρθε η ανάγκη της συντήρησης των έργων τότε, απευθυνόταν στους ίδιους τους καλλιτέχνες. Συν το χρόνο έγινε μια ειδικότητα, ξεκίνησε με ανασκαφείς δίπλα στον αρχαιολόγο και από το 1985, που είναι, να το σημειώσω, είναι μια κομβική ημερομηνία, γιατί είναι η ημερομηνία ο Σεπτέμβρης του 1985 που μπήκε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 87 γίναν τα επαγγελματικά δικαιώματα του συντηρητή. Από τότε άρχισε και λειτουργεί το επάγγελμα σε ένα άλλο επίπεδο. Πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά έτσι έχει αποδειχθεί. Με πολλά συνέδρια, με συντηρητές, πάρα πολλούς συντηρητές που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικά. Και όλοι αυτοί λοιπόν, το μεγάλο μυστικό είναι η αγάπη που πήραμε από τους παλιούς εμπειροτέχνες συντηρητές που μας τη δώσανε και εμείς την πήραμε και νομίζω ότι την λειτουργούμε και και εξελίσσουμε το επάγγελμα πάνω στους δρόμους εκείνους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε τις πόρτες σήμερα και ήρθαμε εκεί με το συνεργείο της Crete TV για τις ανάγκες της εκπομπής. Εύη Χαρακιανάκη, σε αφήνω να μάθεις έτσι μερικά μυστικά ακόμα, αφού κατάλαβα ότι έχεις ενθουσιαστεί με τα όσα βλέπεις εκεί, όπως και εμείς φυσικά, και ας μην τα βλέπουμε από κοντά. Μας βάλατε στο κλίμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μας βάλατε στον κόσμο σας, κύριε Λιόλιο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα βλέπουμε διαφορετικά από εδώ και πέρα κάποια έργα τέχνης, τα οποία θα γνωρίζουμε ότι έχουν συντηρηθεί, ότι έχουν περάσει και από την απαραίτητη συντήρηση που είναι πλέον απαραίτητη για όλα τα έργα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ και εκ μέρους όλης της υπηρεσίας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.